Warhol, Monroe, δύο είδωλα δημοπρατήθηκαν σε τιμή ρεκόρ για καλό σκοπό. Εκείνος, ο Άντονι Warhol, Αμερικανός καλλιτέχνης, ζωγράφος, γλύπτης, κινηματογραφιστής, συγγραφέας και συλλέκτης, πρωτοπόρος του κινήματος της Pop Art. Στη δεκαετία του 60 το όνομά του Warhol, του Πάπα της Pop Art, όπως τον ονόμασαν, πήρε διαστάσεις θρύλου. Εκείνη, η Norma Jean Mortenson, γνωστή ως Marilyn Monroe, το απόλυτο σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του 50 και μία από τις μεγαλύτερες στάρ που άφησαν εποχή, έσβησε μόλις τα 36 της χρόνια υπό περίεργες συνθήκες, ξεκινώντας θεωρίες συνωμοσίας που συνεχίζονται και πουλούν μέχρι σήμερα. Το έργο. Με το θάνατο της Marilyn Monroe το 1963, ο Warhol δημιούργησε μια σειρά από ποτρέτα της στάρ με μεταξωτυπία. Έφτιαξε δηλαδή 23 διαφορετικές Marilyn. Με τα έντονα χρώματα και τη σαγηνευτική έκφραση, τα ποτρέτα έγιναν μερικές από τις πιο εμβληματικές και διάσημες εικόνες Warhol. Η pop art βρισκόταν παντού και ο Warhol έγινε ο πιο διάσημος εκπρόσωπός της. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι εμπνευσμένη από την ταινία της Monroe, Niagara, το 1953 και προέρχεται από τη σειρά πορτρέτων του Shots Marilyns, την οποία δημιούργησε ο Warhol μετά από ένα περιστατικό το 1968, όταν η ηθοποιός και φεμινίστρια Valerie Solanas μπήκε στο στούντιο του Warhol's Factory και πυροβόλησε 4 από αυτά, τα οποία τελικά γλίτωσαν τη ζημιά, ενώ ο καλλιτέχνης τραυματίστηκε σοβαρά και σώθηκε από θαύμα. Η Δημοπρασία. Το έργο πουλήθηκε για 195 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Δημοπρασιών Christie's και έγινε το πιο ακριβό έργο αμερικανικής τέχνης που δημοπρατήθηκε ποτέ. Το διάσημο πορτρέτο ανήκει στο ίδρυμα των Thomas και Doris Aman που βρίσκεται στη Ζυρίχη, το οποίο θα αφιερώσει τα έσοδα της πώλησης για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο.